Μείνετε μαζί μας για να φτιάξουμε κοπανιστή, φίλες και φίλοι. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μαργκοτζό και σήμερα παρέα θα φτιάξουμε μία υπέροχη συνταγή κοπανιστή. Κρασομεζές, ουζομεζές, μία αλιφούλα που λέμε εκεί στο βορρά, που δεν πρέπει να λείπει από κανένα τραπέζι. Τη συνταγή μου την έχει δώσει η φίλη μας η Μαριλένα από το Πήλιο. Είναι συνταγή τη συγχωρεμένου του πατερούλη της, του κύριου Κωστή, που ήταν μερακλής, ήταν ο καλύτερος σεφ και τραπέζων όλο τον κόσμο. Τη μνήμη του, λοιπόν, θα κάνουμε την κοπανιστή. Θα χρειαστούμε για την συνταγή μας 200 γραμμάρια φέτα, 1,5 σκελίδα σκόρδο. Θα τη βάλουμε πρώτα στο μπλέντερ. Και στη συνέχεια, μια συνταγή στο άψερ-σβίσερ, βάζουμε την φέτα, 200 γραμμάρια. Και 2 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι, Greek yogurt, φίλες και φίλοι. Και το χτυπάμε. Τώρα θα προσθέσουμε 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, λίγη πάπρικα, γύρω στο μισό κουταλάκι, είναι και θέμα γεύσης, πάπρικα εμάς μας αρέσει, βάζουμε παραπάνω, και 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Η κοπανιστή του Μερακλή του κ. Κώστα από το Πήλιο σε λίγο θα είναι έτοιμη. Αφήστε τα μηνύματά σας κάτω από το βιντεάκι. Πείτε μου αν γνωρίζετε τη συνταγή, αν τη φτιάχνετε, πώς τη φτιάχνετε, αν σας άρεσε. Και συνεχίζουμε. Σταματάμε, ανοίγουμε. Με τη Μαρίς παίρνουμε τα γύρω-γύρω. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει από τον πελτέ και από την πάπρικα, τη γλυκιά, γλυκιά πάπρικα. Και συνεχίζουμε. Αυτό ήταν μια πανεύκολη συνταγή να στολίσετε το τραπέζι σας με κάτι εξτρά, κοπανιστή. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Με τη φίλη μου τη Μαρίς, κοιτάξτε τώρα χρώμα, άμα τη δοκιμάσετε κιόλας, δεν θα το πιστεύετε, τόσο εύκολη και τόσο γευστική. Και ήρθε φίλη μου η ώρα, η καλύτερη του κάθε βίντεο, να δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε την κοπανιστή του κυρίου Κωστή από το Πήλιο. Καλά, θα βάλω λίγο ακόμα. Bon appétit! Υπέροχη, με το τόσο όσο το σκορδάκι. Φτιάξτε την κοπανιστή και θα με θυμηθείτε. Αφήστε τα μηνύματά σας κάτω από το βιντεάκι. Κοινοποιήστε το βίντεο να μάθουν όλοι την υπέροχη κοπανιστή με καταγωγή από το Πήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Μαριλένα που με τίμησε με την εμπιστοσύνη της και μου έδωσε τη συνταγή του πατερούλη της. Σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά, να τη θυμάσαι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα βιντεάκι. Γεια σας και χαρά σας. Μέχρι το άλλο Σάββατο. Bye!